Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και το μέλλον του εμπορίου. Το θέμα της ημερίδας που διοργάνωσε η Ομοσπονδία Εμπορικών Συλλόγων Κρήτης. Τον πρόεδρό της καλημερίζω, κύριο Μανώλη Κουμαντάκη. Με την ευχή να είστε καλά, κύριε Κουμαντάκη. Καλά είμαστε, να είστε καλά και εσείς και όλος ο κόσμος. Ωραία. Για πάμε να δούμε. Βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, μέλλον εμπορίου. Πάνε με μια ημερίδα χθες η Ομοσπονδία Κρήτης μαζί με την ΕΣΕ. Ήταν μια συνέχεια του Διεθνούς Εμπορίου και του Διεθνούς Συνεδρίου που έγινε αρχές Μαρτίου στην Αθήνα, όπου κάθε δύο χρόνια η ΕΣΕ κάνει έτσι μια, θέλετε, ένα παγκόσμιο συνέδριο, όπου από όλο τον κόσμο έρχονται ειδικοί και να μας μεταφέρουν τα καινούργια δεδομένα για το εμπόριο και γενικότερα για την οικονομία. Είχαμε λοιπόν τότε αποφασίσει να φτιάξουμε ένα μικρότερο τέτοιο εδώ στο Ηράκλειο και να μπορέσουμε αυτά τα δεδομένα της όταν έγινε και να τα μεταφέρουμε λίγο εδώ στην ντόπια επιχειρηματικότητα. Αυτό που πραγματικά ήταν σημαντικό, ότι αλλάζει ο κόσμος. Έρχονται καταστάσεις καινούργιες που έχω την εντύπωση ότι εδώ στην Ελλάδα πολύ δύσκολα αντιμετωπίζουμε αυτά τα καινούργια δεδομένα, γιατί είναι μια δομημένη οικονομία που χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια και μεγάλη, αν θέλετε, διάχυση πληροφοριών, ώστε οι επιχειρήσεις σιγά σιγά σε αυτά τα δεδομένα να μπουν στην καινούργια. Σας πω ότι όταν τότε ακούγαμε στην Κίνα που είχαν έρθει τότε στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου η νοημοσύνη, η τεχνητή νοημοσύνη έχει αρχίσει δυναμικά να μπαίνει στην παραγωγή και να μπαίνει και στη διανομή, είχαμε λίγο τρομάξει. Και έτσι είπαμε ότι ένα μέρος αυτών που ακούσαμε εκεί να τα μεταφέρουμε εδώ και να μπορέσουμε μετά να τα διαχύσουμε σε όλες τις αγορές, και, γιατί εκτός από το εμπόριο, εκτός είναι και σε όλο το άλλο πρίσμα της οικονομίας. Ακόμα και ο τουρισμός, ο τρόπος που θα έχει ο άλλος να πάει και κατεύθυνση θα έχει για να πάει, θα αλλάξουν και αυτά τα δεδομένα. Και ταυτόχρονα, όταν αλλάξουν αυτά, τότε και η σχέση μεταξύ τουρισμού, μεταξύ εμπορίου, μεταξύ, ξέρω, αν θέλετε, άλλων πραγμάτων, θα αλλάξουν και αυτά. Πρέπει λοιπόν σιγά σιγά να είμαστε σε μια κατάσταση τέτοια που να μπορέσουμε σιγά σιγά να προσαρμόσουμε και να ασθενιστούμε αυτά τα δεδομένα, τα οποία δυστυχώς έχουν μπει στην πατρίδα μας κερδίς και σε πολύ χρονικό διάστημα θα τα αντιμετωπίσουμε, για να μπορέσουμε έτσι να έχουμε ένα καλύτερο αποτέλεσμα. Ωραία. Αυτά τα οποία λέτε, παρακαλώ πάρα πολύ να τα πλουστεύσουμε. Δηλαδή, βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη και το μέλλον του εμπορίου ως συμπεράσματα μέσα από αυτές τις ημερίδες που έγιναν τόσο στην Αθήνα όσο και στο Ηράκλειο. Συμπερασματικά λέτε τι? Ότι θα πρέπει ο εμπορικός κόσμος που εσείς τον αντιπροσωπεύετε να εξυγχρονιστεί πολύ περισσότερο, να ψηφιοποιηθεί πολύ περισσότερο, να αλλάξει ενδεχόμενα το μοντέλο το οποίο εργάζεται σήμερα? Τι είναι αυτό το μήνυμα το οποίο του περνάτε αυτή την ώρα? Το είπατε μόλι πριν από λίγο. Ναι, πρέπει να αλλάξουν τα δεδομένα, πρέπει να αλλάξει η οργάνωση των επιχειρήσεων, πρέπει να εξυγχρονιστούν οι επιχειρήσεις, πρέπει να διεισδύσουν την οργάνωση και τη δραστηριότητά του στην καινούργια τεχνολογία, πρέπει να έχουν ένα διαφορετικό τρόπο που θα προσεγγίσουν, ας πούμε, το εμπόριο με τον τουρισμό και με στους άλλους, ας πούμε, τομείς της οικονομίας. Είναι αναγκαίο να γίνει αυτό. Γιατί σε άλλες αγορές, σε άλλες οικονομίες, αυτό έχει αρχίσει με δυναμισμό να εφαρμόζεται. Πρέπει και εδώ. Και έπρεπε χρόνια πριν
όταν είχαν αρχίσει οι πρώτες πληροφορίες, έτσι έπρεπε ήδη να έχουμε ξεκινήσει με τέτοιες διαδικασίες και έπρεπε να δούμε με πιο γρήγορο τρόπο τι πρέπει να κάνουμε. Ναι, αλλά ξέρετε, το τι πρέπει να κάνω σε σχέση με τα χρόνια της κρίσης, το τι πρέπει να κάνω σε σχέση με την οικονομική στενότητα, το τι πρέπει να κάνω εδώ και χρόνια να το είχαμε δει και μπορεί να πηγαίνετε 10-15 χρόνια πίσω με όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί, αλλά και τα κίνητρα τα οποία χρειάζεται ως κινητήριος μοχλός ο εμπορικός κόσμος, αυτά μεταξύ τους είναι αλληλένδετα, είναι πολύ στενά δεμένα. Βεβαίως είναι εμένα, αλλά πρέπει να κάνουμε βήματα μπροστά. Είμαστε αναγκασμένοι, διαφορετικά δεν υπάρχει καμία προοπτική. Βέβαια, με την πανδημία, αυτό να το τονίζουμε, ότι με την πανδημία έχουν, αν θέλετε, επιταχυνθεί μερικά πράγματα και επιπλέον αυτά που σε όλο τον άνθρωπο, σε άλλες αγορές πολύ πιο προηγμένες από τη δικιά μας, αγορά και οικονομία εδώ στην Ελλάδα και στην Κρήτη, έτσι, αυτά τα πράγματα με γρήγορους ρυθμούς έχουν αρχίσει πλέον να εφαρμόζονται. Μπορείτε να φέρετε ένα παράδειγμα, κύριε Κουμαντάκη? Βεβαίως. Η διάθεση, ο τρόπος που θα μπορέσει ένας έμπορος, μια μικρή επιχείρηση, αν θέλει να επιβιώσει, πρέπει εκτός η τεχνολογία, εκτός των ισόπ, εκτός και εγώ, έτσι αν θέλετε, το ηλεκτρονικό εμπόριο, εκτός, έτσι, πρέπει να βρει ένα τρόπο που να προσεγγίσει τους καταναλωτές και να πείσει τη διάθεση των καταναλωτών. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Αυτό πρέπει να γίνει μέσα από διάφορους τρόπους τεχνολογίας και προηγμένης τεχνολογίας. Δηλαδή αυτός ο κόσμος έρχεται. Σε λίγο οι πληροφορίες που θα παίρνει ο καταναλωτής, έτσι, και θα του δίνει τόσες σημαντικές πληροφορίες και θα του δίνει και τόσο, αν θέλετε, στοιχεία και ιδιότητες των προϊόντων, έτσι, θα του δίνουν μια κατεύθυνση. Πρέπει λοιπόν σε αυτήν τη διαδικασία να έχουν μπει και οι επιχειρήσεις. Αυτό θα γίνει και στον τουρισμό. Γιατί είχαμε τους κλασικούς τρόπους. Τώρα πλέον ο καταναλωτής, αυτό που θέλει να πάει σε ένα προορισμό κλπ. Σαφέστατα θα έχει τόσες πληροφορίες και τόσα στοιχεία στα χέρια του που θα επιλέξει με βάση αυτά τα στοιχεία που έχει στα χέρια του. Και επιπλέον, μία κουβέντα μου επιτρέπετε, αυτές οι αλλαγές πρέπει και το υπόλοιπο πρίσμα, τουρισμός, εμπόριο και άλλα, πρέπει μεταξύ τους να βρουν ένα άλλο τρόπο συνεργασίας. Διότι χωρίς τη συνεργασία η οικονομία δεν θα έχει... Τι είδους συνεργασία εννοείται? Πώς να συνεργαστούν, πώς να προσεγγίσει ο ένας τομέας τον άλλον? Ναι, ο τρόπος που θα μπορέσουν στις αγορές του άμεσου τουρισμού, το λιανικό εμπόριο, έτσι, σε περιοχές που το λιανικό εμπόριο συμπράττει με τον τουρισμό και αν θέλετε ζουν μαζί, έτσι, πρέπει στους πελάτες, στους ξένους, αυτούς, να έχουν τη δυνατότητα, έτσι, μέσα από τον άμεσο τουρισμό, πληροφορίες δικές τους να περάσουν μέσα σε αυτή τη σχέση. Μάλιστα. Ξέρετε, δεν είναι όμως μόνο οι πληροφορίες. Εδώ χρειάζονται και δομικές αλλαγές. Πώς να συνδυάσεις και να προσεγγίσεις τον τουρισμό με το λιανικό εμπόριο, όταν βλέπεις τι γίνεται και πόσα μαγαζιά είναι απ' έξω, αλλά δυστυχώς το βραχιολάκι το All Inclusive καλά κρατά και τον έχει τον άλλο μαντρισμένο μέσα και δεν βγαίνει έξω ούτε για να αγοράσει ένα ψάθινο καπελάκι, ούτε ένα σαπουνάκι, ούτε ένα αναμνηστικό. Όταν βλέπεις ότι η ακρίβεια τσακίζει και αυτούς,
τους. Τα πακέτα τα οποία κλείνουν είναι σε άλλες τιμές, σε άλλες προσφορές. Τα κλείνουν και ένα χρόνο πριν για να μπορέσουν να τύχουν κάποιων προσφορών. Πώς λοιπόν όλα αυτά να τα προσεγγίσεις όταν ακούς ότι αυξάνονται τα εισιτήρια στους αρχαιολογικούς χώρους ή θα τα αυξήσουν την επόμενη χρονιά? Γι' αυτό λέω ότι πρέπει να γίνουν πάρα πολύ μεγάλες αλλαγές και ότι οι όποιες προσπάθειες γίνουν, κύριε Κουμαντάκη, δεν θα πρέπει να είναι στενά μιας ΟΕΣΚ, μιας ενδεχόμενα ένωσης, θα πρέπει να είναι πάνω σε κεντρικό επίπεδο, κεντρική πολιτική γραμμή. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Πρέπει να υπάρξει και μια σύμπραξη έτσι δράσεων και αν θέλετε πολιτικών πάνω σε αυτά τα πράγματα. Εγώ προηγούμενα σας περιέγραψα τι ακριβώς και πρέπει να κάνουμε, έτσι και πρέπει να κάνουμε, γιατί τα πράγματα δεδομένα είναι σε άλλη κατεύθυνση, έτσι και πρέπει να κάνουμε, αλλά σαφέστατα η κεντρική εξουσία και άλλες αν θέλετε φορείς όπως τα επιμελητήρια που δυστυχώς δεν πράττουν σε αυτές τις διαδικασίες αλλά έχουν περί άλλων, ξέρω εγώ, πυρβάζουν, έτσι. Δυστυχώς πρέπει και αυτοί όλοι να μπουν σε τέτοια διαδικασία αν θέλουμε να κρατήσουμε την οικονομία μας. Θα γίνουν τέτοιες αλλαγές που έχω την εντύπωση ότι σε λίγα χρόνια θα ταρακουνηθούμε σε τέτοια κατάσταση που φοβάμαι ότι ίσως είναι και αναστρέψιμα κάποια πράγματα. Όσο παραμένουμε σε εκείνο το μαντέλο το παραδοσιακό που λέει πουλάμε τον ήλιο μόνο και τη θάλασσα, τότε ναι, θα βρεθούμε προεκπλήξεων, γιατί στα υπόλοιπα κάνουμε βήματα προς τα πίσω ή παραμένουμε σε εκείνα τα βήματα τα οποία δεν μας προχωράνε και δεν μας πάνε μπροστά. Και έχουμε ανοίξει μια μεγάλη συζήτηση. Να την ξανακάνουμε, κύριε Κουμαντάκη, αλλά δυστυχώς πρέπει να σας αποχαιρετήσω, γιατί πρέπει να αποχαιρετήσω και εγώ τον κόσμο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτές τις πρώτες κουβέντες, τις πρώτες επισημάνσεις αναφορικά με το βιώσιμο τουρισμό και την σχέση του με το εμπόριο και την ανάπτυξη του εμπορίου. Πολύ σημαντικά τα όσα μας είπε ο πρόεδρος της ΟΕΣΚ.